Ακολουθεί η εκπομπή «Σκοπή του τόπου μας» με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλή Σαρακοστή. Με αφορμή το γιορτινό κλίμα της περίοδου των Απόκριων, θα ακούσουμε σήμερα αποκριάτικα τραγούδια και οργανικούς σκοπούς από διάφορες περιοχές. Απόκριες λέγονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Οι μέρες αυτές ταυτίζονται με την περίοδο του Τριωδίου. Είναι μια κινητή περίοδος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Παραδόσεως, από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Κυριακή της Τυρινής. Η πρώτη εβδομάδα έχει ονομαστεί από το λαό μας προφωνή, γιατί την εβδομάδα αυτή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι απόκριες. Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή ή Εβδομάδα της Κρεοφάγου, γιατί έτρωγαν κρέας όλη την εβδομάδα. Η τρίτη λέγεται Τυρινή ή της Τυροφάγου. Εδώ έχουμε κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σαν προετοιμασία για τον ερχομό της νηστείας. Χαρακτηριστικό των ημερών αυτών είναι η ψυχαγωγία και η διασκέδαση που γίνεται μέσω της σάτυρας. Μία σάτυρας με διδακτικό χαρακτήρα παρά ενοχλητικό. Η σάτυρα αυτή συνοδεύει κάθε χρόνο τα ήθη και τα έθιμα της κάθε περιοχής, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον πολιτισμό και την ιστορία μας. Η μεταμφίεση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού πρόκειται για κατάλοιπο των διονυσιακών γιορτών της αρχαίας Ελλάδας, που οι άνθρωποι μεταφιεσμένοι πίνοντας κρασί, χόρευαν και τραγουδούσαν προς τιμή του Θεού Διονύσου. Οι εκδηλώσεις της αποκριάς στην εποχή μας είναι στο πνεύμα του Αριστοφάνη και του Διονύσου και η λαϊκή μούσα την αποτύπωσε στα τραγούδια που μας έρχονται από τα περασμένα χρόνια. Κύρια θεματολογία των ποιητικών κειμένων είναι η σάτυρα προσώπων και καταστάσεων. Οι απλοί άνθρωποι του λαού καυτηριάζουν τα ελαττώματα και τις κακίες. Σατυρίζεται το ήθος των δύο φύλων, καθώς επίσης η λεμαργία, ο αλκοολισμός, η οκνηρία και η υποκρισία. Βεβαίως όλα αυτά σταματούν με τον ερχομό της νηστείας την Καθαρά Δευτέρα. Οι γέροι και οι γριές διακομωδούνται περισσότερο. Το βαθύτερο όμως μήνυμα που θέλει να δώσει ο λαός είναι ότι τα γυρατιά δυστυχώς δεν μπορεί να ανταποφύγει κανείς. Γι' αυτό και τα ξορκίζει. Εύκολα το διαπιστώνουμε στο ρουμελιώτικο «Γέρασα και δεν μπορώ τα τραγούδια να τα υπώ. Βλέπω νιούς και με ζηλιάρης, γέρος και παραπονιάρης. Σα βλέπω νιές τις αποκριές, καλλιώ 40 μαχαιριές. Σώπα μπάρμπα και μην κλαις, θα γεράσουνε κι αυτές. Σώπα μπάρμπα και μη σκάς, ταχιά θα ειδείς και θα γελάς. Θα ειδείς κάτασπρα μαλλιά και ματάκια με γυαλιά. Θα είδεις μύτες και σαγόνια, τσαουλιές μη δίχους δόντια. Και στην πλάτη τους καμπούρα, στο χεράκι τους μαγκούρα». Το τραγούδι μας αποδίδει ο Βασίλης Μάνης. Ενώ στη σημερινή εκπομπή ακούμε τους μουσικούς. Στο κλαρίνο τον Κώστα τον Γιανακόπουλο, στο βιολί τον Κυριάκο Κουβέντα,
στο λαούτο τον Βασίλη Σμάνη, στο σαντούρι τη Στέλλα Βαλάση και στα κρουστά τον Βασίλη Οικονόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μουσική επιμέλεια και η έρευνα είναι του Βασίλη Σμάνη και του Κυριάκου Γκουβέντα. Γέρασα μωρέ παιδιά, γέρασα και δεν μπορώ. Λεμονιτσές
κερασίτσες κι ολόγλυκο κερασίτσες. Και το μαυρέ Νικολάκι και το μαθάντα κόρασα. Και μου κλέβουν τα κέρασα. Φύλαξα βρε Νικολάκι, φύλαξα ένα φεγγαράκι. Φύλαξα ένα φεγγαράκι, πιάνω μια το ποδαράκι. Σκούζι βαβρε Νικολάκι, σκούζι φάνη τη φωνή. Σκούζι φάνη τη φωνή, το ποδάκι μου πονεί. Τι θέλες ρε Νικολάκι, τι θέλες τον ξένο γηπό. Και φωνάζεις να σ' αφήκω. Να μαζέρε Νικολάκι, να μαζέψω λουλουδάκια. Να μαζέψω λουλουδάκια, κρίνα και τριάντα φυλάκια. Στήρε Νικολάκι, να τα στείλω στον καλό μου. Να τα στείλω στον καλό μου και τον αγαπητικό μου. Στη Μυτιλίνη αυτές τις μέρες κυρίως τραγουδιέται τουμλάρ. Πρόκειται για κωμικό τραγούδι. Εξιστορεί κάποιον που έχασε το μουλάρι του και δεν γυρίζει στο πλωμάρι αν δεν το βρει. Παράξενο μη φαίνεται να πάω στο πλουμάρ να με ρωτούν οι χουριανοί τι το έκαμε στο μουλάρ. Σήκου βρε κατήγκου και άψη του φανάρ και πάμε γύρω γύρω μπακεύρουμε τουμλάρ. Μη στου ντάμ του είχα κέτρουγε χουρτάρ, το κλέψαν οι καντιώτες και αφήκαν του σαμάρ. Του ντάμ εδώ εννοεί το στάβλο. Έτσι το λένε στη Μυτιλίνη. Κόκκινο ήταν το μουλάρ, ήταν και καστανό και είχε και μια ανασπράδα πάνω στο λοιμό. Το τραγούδι μας αποδίδει ο Βασίλης Μάνης, ενώ τον συνοδεύει η χοροδία που απαρτίζεται από τους Νίκο Χαλδεάκη, Βασίλη Κυριάκο, Λάζαρο Τσιάμπρα, Στέλλα Βαλάση, Φωτεινή Καρπούζου, Άννα Μαρία Γιανακοδήμου και Κατερίνα Κωνσταντίνου. Θα ακολουθήσει Ζεϊμπέκικο Μυτιλινιό με τη Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι. Thank you.
πάγου στο πλωμάρ. Να μύρω τον Υπουργιάννη τι το κάνει στο βλάρ. Κατίνγκο κι άψη το φανάρ κι πάμε γύρω γύρω πα και βρούμε το μλάρ. Κλέψανε καπιώτης και αφήκαν του σαμάρ. Του μλάρι ήταν τζιχαστανό, είχε τσιμιά να σπράδα πάνω στο λαιμό.
εσάριζεν, εσάριζεν τη στρατά. Εσάριζεν, εσάριζεν τη στρατά. Τη γέρη μην τη βράχα που τα μητρική τράκα. Και πια να μου την πλύνει τη βράχα μου στη λίμνη. Η ώρα είναι 5:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το σατυρικό τραγούδι της Βράκας μας το απέδωσε η Κατερίνα Κωνσταντίνου. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια αποκριάτικα από τα Μέγαρα, τα οποία θα μας αποδώσει ο Τζίμις Ηλίας. Ο Γιάννης ο Μωρόγιαννης, ο πρώτος ζευγολάτης, αλώνησε, ξαλώνησε, έκαμε τρία κουβέλια. Το κουβέλι είναι η κυψέλη, είναι μέτρο χωρητικότητας που χρησιμοποιείται για τα σιτηρά. Το ένα το πήρε ο νοικιαστής, το άλλο αλογάρης. Το τρίτο το καλύτερο το πήρε πάει στο μήλο. Στο δρόμο όπου πήγαινε το θιό παρακαλούσε να βρει το μήλο χάρβαλο και το νερό κομμένο. Και έδωσε ο θιός και η Παναγιά και έγινε της καρδιάς του. Και ώσπου να πάει στο μήλωνά, το μήλο για να φτιάξει, να κι από εκεί ένας ποντικός του τρώει το τσουβάλι. Αμπόμπο τσουβαλάκι μου και χίλιο μπαλωμένο, που σίχα απ' τη γειτόνισσα και δανεικό παρμένο. Να και από κείνας λίκαρος του τρώει τη γαϊδούρα. Αμπόμπο γαϊδουρίτσα μου και που ήσουν γκαστρωμένη, θα μου έκανες να σερνικό να πήγαινα στα μπέλη. Να έσκαυγα, να κλάδευγα, να ερχόμουν καβάλα. Οι τελευταίοι στίχοι μας τονίζουν τον στενό και πανάρχαιο δεσμό μεταξύ του ανθρώπου και του ζωικού κόσμου. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλα αποκριάτικα τραγούδια διαφόρων περιοχών, τα οποία δημιουργούν από μόνα τους μία ξεχωριστή κατηγορία. Θα ακολουθήσει το μεγαρίτικο «Οι αποκριές ερχόντουνε», ένα τραγούδι που προμηνύει τον ερχομό της αποκριάς. Ο Γιάννης ο Μωρόγιαννης, ο πρώτος ζευγολάτης, το με το μπουχτουμπά το διθυντή, αλώνησε, ξαλώνησε, κάμε τρία κουβέλια, το με το μπουχτουμπά το διθυντή, το ένα το πυρώνει κι αστής και τ' άλλο αλογάρης, το με το μπουχτουμπά το διθυντή, το τρίτο το καλύτερο το πήρε πάει στο μήλο, το με το μπουχτουμπά το διθυντή. Να βρει το μήλο χάρβαλο και το νερό κομμένο, το με το μπουχτουμπά το διθυντή, και δώσε ο θιός και η Παναγιά και γίνε της καρδιάς του, το με το μπουχτουμπά το διθυντή. Πάει στο μήλο να το μήλο για να φτιάξει, το με το μπουχτουμπά το διθυντή, να κι από κείνας ποντικός του τρώει το τσουβάλι, το με το μπουχτουμπά το διθυντή, από το τσουβαλάκι μου και χίλιο μπαλωμένο, το με το μπουχτουμπά το διθυντή, που σήχα απ' τη γειτόνισσα και δανεικό παρμένο, το με το μπουχτουμπά το διθυντή.
πάτο διφτητή από Βουγαϊδουρίτσα μου και που ήσουν καστρωμένοι το μεν. Το μπουχτου πάτο διφτητή θα μου κάνες να σερνικό να πήγαινα στα πέλη το μεν. Το μπουχτου πάτο διφτητή να έσκαυγα να κλάδευγα να ερχόμουν καβάλα το με το μπουκτουμπά το διχτυντή.
σ' αφήνει να σε ειδώ. Που δε σ' αφήνει να σε ειδώ μια ώρα στολισμένη. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο κέφι της Αποκριάς, εκτός από τα σατυρικά τραγούδια, έχουν και οι οργανικοί σκοποί υπό τους ήχους του Νταουλιού και της Πίπιζας. Το γαϊτανάκι, ένας οργανικός σκοπός σε ρυθμό καλαματιανό, μας δίνει το χρώμα των ημερών. Παίζεται κυρίως στη στεριανή Ελλάδα για να πλέξουν οι χορευτές τον ομώνυμο χορό. Για το χορό αυτό χρειάζονται 13 άτομα. Ένας κρατά ένα μεγάλο στήλο στο κέντρο, από την κορυφή του οποίου κρέμονται 12 γαϊτάνια, 12 κορδέλες δηλαδή, διαφορετικού χρώματος. Οι 12 χορευτές βαστούν μία από αυτές και χορεύουν σε ζευγάρια. Κινούνται γύρω από το στήλο και εναλλάσσονται με τα ζευγάρια τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλέξουν επάνω στο στήλο χρωματιστούς συνδυασμούς. Όταν οι κορδέλες τυλιχθούν στο στήλο, τελειώνει ο χορός και έτσι το γαϊτανάκι μένει πλεγμένο για να θυμίζει το πνεύμα των ημερών. Θα ακούσουμε λοιπόν το γαϊτανάκι από τον Κωνσταντίνο Γιανακόπουλο στο κλαρίνο, ενώ θα ακολουθήσει ένας οργανικός σκοπός σε ρυθμό τσάμικο από την Πελοπόννησο. Για τον σκοπό αυτό ανατρέχουμε στο αρχείο του Συλλόγου Προσδιάδοση της Εθνικής μας Μουσικής, Σίμωνος και Αγγελικής Καρά, και ακούμε στις Πίπιζες τους μουσικούς Ναπολέον Κεφάλα, Κωνσταντίνο Ανδριόπουλο και στον Ταούλη τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο.
Θα συνεχίσουμε με ένα συρτό από τη Μεσσηνία, το οποίο σατιρίζει τις συνήθειες των κατοίκων των χωριών της Αλαγωνίας, μιας περιοχής με βαθιές ρίζες στα αποκριάτικα ήθη και έθιμα. Μία ημιεπίσημη ζακέτα, η μπόλκα, είναι η κύρια αιτία που προκαλεί το λαϊκό ποιητή να τη ρωτήσει ποιοι είναι εκείνοι που την φορούν, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει ο ίδιος την απάντηση σατιρίζοντάς τους. «Τι έχεις μπόλκα μου και κλαις, σε φορούν καλές λοβές? Σε φορούν οι σελιτσάνες που έχουν τις μακριές φουστάνες. Σε φορούν οι στουλαδά που έχουν τα μακριά γιουρδιά. Σε φορούν οι κουτσαβίτες που έχουν τις μεγάλες μύτες. Σε φορούν οι μανιάτες σαν μπερδουκλωμένες γάτες. Σε φορούν και οι γιανιτσάνες που είναι σαν τις ματζουράνες». Το τραγούδι θα μας αποδώσει ο Κωνσταντίνος Κατζηλιέρης, συνοδευόμενος από τους μουσικούς Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στην Πίπιζα και Μανούσο Κλαπάκη στον Ταούλη. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακούσαμε οργανικούς σκοπούς και αποκριάτικα τραγούδια διαφόρων περιοχών, τραγούδια που σατιρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις και που έχουν σκοπό να διδάξουν παρά να ενοχλήσουν. Θα κλείσουμε με οργανικούς σκοπούς από την Ηράκλεια Σερών που παίζονται τις ημέρες αυτές της αποκριάς υπό τον ήχο του Ζουρνά. Στους Ζουρνάδες είναι ο Αριστίδης Δράμαλης και ο Ηλίας Ματζήρης, ενώ στον Ταούλη του συνοδεύει ο Γιάννης Δράμαλης.
Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλή Σαρακοστή!